Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα να γνωρίσει το απόγευμα. Αλλά χρειάζεται μεγάλη κινητοποίηση. Τόσο σε πήγε ένα μισό και σε δάγια μέσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ίσως τη πυρκαγιά, δεν έχουμε μέτωπο σε εξέλιξη. Απλά έχουμε καπνούς και πλογίτσες κατά τόπους. Έχουμε σύνολο 17 αυτοκίνητα. Όλη τη δύναμη πεζοπόρου από τη Λαμία της 7ης ΕΜΑΤ. Ανταποκρίθηκαν πολύ γρήγορα η πολιτική προστασία με υδροφόρες. Η δήμαρχος μέχρι αυτή τη στιγμή και ο αντιδήμαρχος του Δήμου Καμινέων είναι εδώ και αυτοί με υδροφόρες και με μηχανήματα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Εκμεταλλευόμαστε το ότι είναι νύχτα και έχουμε σχεδόν δεν έχουμε καθόλου αέρα. Μάλιστα. Και πιστεύουμε όλη τη νύχτα, δουλεύουμε στα μάτια, θα είναι όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ και επικοινά. Να είστε καλά. Ήταν μια, θέλω να το δείτε, ναι. Ήταν, συνεδρίζεται η περιοχή, δεν είναι καθόλου άνεμο, αλλά λόγω της ιδιομορφίας της πυρκαγιάς, δηλαδή η πυρκαγιά μένει το μέσα στις χαράδρες. Οι ίδιες οι χαράδρες δημιουργούσαν ανέμους και ένα συνδυασμό με τις φλόγες. Ναι. Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, αλλά όπως είπα, πεζοπόρα τμήματα, υπήρχε δυνάμεις, αυτοκίνητα, ήρθαν 4 αεροπλάνα Καναδέν και 2 ελικόπτερα. Είχαμε πολύ γρήγορα άμεσο αποτέλεσμα. Φυσικά μένουμε όλη τη νύχτα, δουλεύουμε ασταμάτητα, όπως δουλεύαμε την ώρα της έντασης της πυρκαγιάς, θα δουλέψουμε όλη τη νύχτα. Και το πρωί θα έχουμε και ερπιστικοφόρα μηχανήματα για τα διάβατα σημεία, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ καλύτερα από τις απλές, από τα απλά DCP. Οπότε θα βάλουμε τα ερπιστικοφόρα. Σε πρώτη φάση η Δήμαρχος Αμινέων θα φέρει κάτι ώρα το πρωί ένα ερπιστικοφόρο, θα κάνουμε ζώνες, οπότε να είμαστε